Εγώ είμαι ο Λάλλος Θωμάς. Θα καταθέσω λίγο τα γεγονότα όπως εξ αρχής έγιναν από την αρχή μέχρι και το τέλος, όπως κατέληξε η ιστορία που έχουμε δει και από τα βίντεο. Για αρχή καλέστηκε μια, όπως είδαμε, πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Βικτωρίας, αντιρατσιστική για την υπεράσπιση του δικαιώματος των προσφύγων και των μεταναστών να ζουν μαζί μας στις γειτονιές, να δουλεύουν μαζί μας στους χώρους εργασίας, να πηγαίνουν στα σχολεία μας και τέλος πάντων να έχουν όλη αυτή την κοινωνική ζωή που δικαιούνται να έχουν και ειδικά όλα αυτά, με όλα αυτά που έχουν περάσει στις χώρες τους κλπ. Κλπ. Η συγκέντρωση, το τονίζω και για συγκεκριμένους λόγους, ότι και ήταν ούτως ή άλλως ειρηνική και είχε αποφασιστεί να είναι και ειρηνική, για να αποφευθούν οποιαδήποτε συμπλοκή η οποία θα αποφευθεί, συγγνώμη, οποιαδήποτε συμπλοκή η οποία μπορεί να κατέληγε με μαχαιρωμένους από τους φασίστες και τους ναζί που ήταν μαζεμένους στην περιοχή, μεταναστών, προσφύγων, γιατί μέσα στους χώρους των μπλοκ υπήρχαν γυναικόπαιδα, προσφύγες, προσφύγες κλπ. Κλπ. Λοιπόν, για ώρα γινόταν μία, αυτό που ήταν στην ουσία, ήταν 40-50 νοματέοι γνωστοί ή άγνωστοι φασίστες των ευρύτερων γειτονιών, αλλά στην πορεία προσθέθηκαν και άνθρωποι όπως ο Καστιδιάρης και επίσης τους γνωρίζουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα. Και η αστυνομία λοιπόν είχε δύο κλούβες κάθετα στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, η οποία λοιπόν στην ουσία χώριζε τους 500 αντιφασίστες που, και αντιρατσιστές που κατέβηκαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα της ύπαρξης και της ζωής των προσφύγων και σε 40-50 φασίστες, όπως είπαμε. Κάποια στιγμή, αφού για πολλή ώρα γινόταν κλασική ανταλλαγή συνθημάτων, η αστυνομία μας προειδοποιεί ότι πρέπει να αφήσουμε τον χώρο και απλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη, ας πούμε, διαδικασία, με ένα απλό βηματισμό κλείνει την οδό Χέιδεν με τις δύο κλούβες, οπότε οι συγκεντρωμένοι, ακροδεξιοί συγκεντρωμένοι, βρίσκονται στην πλατεία Βικτωρίας, ελεύθεροι να βγάλουν φωτογραφίες τους για να φανεί ότι εν τέλει πήρανε την πλατεία Βικτωρίας και ελέγχουν αυτή την περιοχή, και οι υπόλοιποι αντιφασίστες, πρόσφυγες, μετανάστες και αντιρατσιστές που βρισκόταν στον χώρο ήμασταν απλά στην Χέιδεν και συνεχίζαμε την ανταλλαγή συνθημάτων. Κάποια στιγμή, αφού ο περισσότερος κόσμος έχει αρχίσει να φεύγει και από τη συγκέντρωση, αποφασίζουν λοιπόν όσοι ήταν στην οδό Χέιδεν, στη συγκεντρωμένη, να αποχωρήσουμε οργανωμένα και περιφρονημένα για να διαλυθεί η διαδήλωση προς την οδό Πατησίων. Και το τονίζω το οργανωμένα και περιφρονημένα, γιατί από όλους υπήρχε ο φόβος και το ενδεχόμενο μην εμφανιστούν από στενά χρυσαυγίτες και όποιοι άλλοι εκεί πέρα και επιτεθούν, γιατί γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια τις πρακτικές τους που είναι μαχαιροβγάλτες, την πογκρόμα ανά πάσα στιγμή κλπ. Κλπ. Αφότου λοιπόν κανονικά γίνεται η προχωράμε προς την Πατησίων, περνάμε και το ένα ρεύμα επίσης κανονικά. Πηγαίνουμε λοιπόν στο επόμενο ρεύμα της Πατησίων που πηγαίνει προς Πατήσια, και ενώ λοιπόν αντικειμενικά είμαστε έτοιμοι να διαλυθούμε, εμφανίζεται τρέχοντας δημιουργία των ΜΑΤ με φουλ επιθετική διάθεση, και επί τόπου εμφανίζεται και δημιουργία με μηχανάκια της ομάδας δράση, οι οποίοι ακούγαμε στους ασυρμάτους να φωνάζουν πρωτοφανή πράγματα που εγώ τουλάχιστον δεν τα είχα ξαναζήσει. Σημείο να ακούμε από ασυρμάτους, σκίστε τους, διαλύστε τους, φάτε τους και άλλες υβριστικές λέξεις που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πω. Και τέλος πάντων μαρσάρανε με τέτοιο τρόπο, χτυπάγαν τα γκλόπ τους στα πόδια τους, που και φαινόταν μια άκρος επιθετική διάθεση σε ένα πλήθος κόσμου που εκείνη την ώρα πραγματικά διαλυόταν και σκεφτόταν πού θα πήγε το καφέ του μετά. Και την ώρα που γίνεται αυτό, στείνεται μια, όπως φαίνεται και ξεκάθαρα και στα βίντεο, δεν χρειάζεται να αναλωθώ τόσο σε αυτό, στείνεται λοιπόν μια ανθρώπινη αλυσίδα προκειμένου να προστατευτούν όσοι είχαν μείνει στο σημείο. Αλλά όπως καθαρά φαίνεται και στο βίντεο, με το που ξεκίνησε η ομάδα Δέλτα να επιτίθεται τόσο βάναυσα, διαλυθήκαμε όλοι και προσπάθησε ο καθένας να φύγει από όποιο σημείο μπορεί.
Εντάξει, το σκηνικό με την αλληλεπίδραση τη δικιά μου με τον Αλέξανδρο δεν χρειάζεται να ανταλλαχθώ σε κάτι περισσότερο. Φαίνεται ξεκάθαρα στα βίντεο. Λοιπόν, έπειτα μεταφερόμαστε με χειροπέδες στο σημείο στη συμβολή των οδών Πατησίων Κοδρικτόνος, όπου εκεί πέρα η αστυνομία φερόταν με βάση το πρωτόκολλο. Να πω και περισσότερα σχετικά με λαδά και τι άλλα και λοιπά. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, το σκηνικό είναι αυτό. Οτιδήποτε ερωτήσεις για πιο μετά και οτιδήποτε μπορώ να απαντήσω εκεί, να πει και ο Αλέξανδρος άμα θέλει, για να μην μονοπολίσω τον λόγο. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι όσον αφορά τη διαδικασία, όσον αφορά την ίδια τη διαδήλωση, η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας έδειξε ξεκάθαρα ότι εφόσον θέλει, εφόσον η πολιτική της είναι να δίνει στην ακροδεξιά την πλατεία και με την ίδια της την πολιτική της πλατείας των γειτονιών δεν θέλει πρόσφυγες, θέλει να τους αφήσει στα hot spot σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, να προσβάλλει με τέτοιο τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι μόνο αυτοί θα έχουν αυτή την αντιμετώπιση, αλλά αν τολμήσεις και αντισταθείς και διαμαρτυρηθείς σε αυτή την κατάσταση, ότι και εσύ θα έχεις μια παρόμοια μοίρα. Και δεύτερον, από όλη την κατάσταση φάνηκε ότι παρότι δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό γεγονός, κατηγορούν γενικότερα στη διαδήλωση ότι πετάχτηκαν πέτρες, ότι πετάχτηκαν μολότοφ, ότι έγιναν επιθέσεις σε αστυνομικούς, πράγμα το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο, από το ότι δεν υπάρχει ούτε πετροπόλεμος, αλλά φαίνεται και ξεκάθαρα και στην Πατησίων κιόλας, που είναι ένας πεντακάθαρος δρόμος, ούτε σπασμένα πεζοδρόμια, ούτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που ισχυρίζονται. Και δείχνει εν τέλει ότι αυτό που έγινε, ότι εφάρμοσε τον καινούριο νόμο περί διαδηλώσεων στην πράξη. Ότι εφόσον αποφασίζεις να διαμαρτυρηθείς, δεν θα το κάνεις. Ότι ακόμα και να μην υπάρχει γεγονός, θα το δημιουργήσουμε εμείς. Και ακόμα και οι εικόνες που υπάρχουν, θα φτιάξουμε, δεν θα τις δεχόμαστε, ας πούμε. Και αυτό φάνηκε εν τέλει και από τους περιοριστικούς όρους που μας επιβλήθηκαν, ότι εφόσον τολμάμε να διαμαρτυρόμαστε, προφανώς είμαστε άνθρωποι περιθωριακοί και σεσημασμένοι των εξαρχείων, οπότε δεν πρέπει να πατάμε εξάρχεια, ακόμα και αν δουλεύουμε, ακόμα και αν είναι, ακόμα και αν η καλλιτεχνική μας έκφραση και δημιουργία, ας πούμε, πολλές φορές βρίσκει χώρο χρόνο σε αυτή την περιοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ο Αλέξανδρος μέσα από το stand-up comedy και εγώ σαν μουσικός παραγωγός οτιδήποτε, ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να κάνει οποιοδήποτε καλλιτέχνη στα εξάρχεια, και δεύτερον ότι αν είναι δυνατόν, ας πούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα από εδώ και πέρα να διαμαρτυρόμαστε. Δεν μας δίνεται, μας απαγορεύεται να κάνουμε κάτι που είναι πραγματικό δικαίωμά μας και είναι κάτι τελείως εκδικητικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ας μιλήσει και ο Αλέξανδρος. Ναι.